Θέλω να ευχαριστήσω τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Νηροδότου, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία του Δημοκρατικού Συνεκέρμου. Είχαμε μια συνάντηση μαζί του ως ηγεσία, να δούμε ειδικότερα το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με την σχετική, αν θέλετε, αναστάτωση όσον αφορά όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία. Χαίρομαι να πω ότι μετά τις διαβεβαιώσεις του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ειδικά όσον αφορά την κυπριακή πραγματικότητα, τα κυπριακά δεδομένα, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας όσον αφορά τα κεφάλαια ή τη ρευστότητα των τραπεζών. Άρα αυτό είναι, αντιλαμβάνεστε, πολύ θετικό. Υπάρχει η εποπτεία που χρειάζεται, υπάρχει ο συντονισμός και αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό για την μετέπειτα πορεία. Παρ' όλα αυτά, μέσα από την ενημέρωση την οποία είχαμε και τον ευχαριστώ ξαναθερμά, μας έχει δώσει, αν θέλετε, τις δικές του κατευθύνσεις όσον αφορά το ζήτημα πώς ακριβώς εξετάζεται και στους θεσμούς στους οποίους συμμετέχουμε. Και ως Δημοκρατικός Συναγερμός έχουμε θέσει το ζήτημα το οποίο απασχολεί το μέσο πολίτη και τα πλήστα νοικοκυριά, που είναι η αύξηση των επιτοκίων και ο πληθωρισμός. Θεωρούμε ότι ακριβώς τώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς των τραπεζών ένας τέτοιος μηχανισμός, ούτως ώστε να λειτουργήσουμε και προληπτικά, να έχουμε αναδιαρθρώσεις, δηλαδή ειδικά όσον αφορά τους φερέγγιους δανειολήπτες, για να μπορέσουμε ακριβώς μέσω αυτού του μηχανισμού να δώσουμε την στήριξη που χρειάζεται στο συνεπή δανειολήπτη. Είναι αυτό το οποίο έχουμε θέσει ως εισήγηση. Ο ίδιος ο διοικητής μας έχει πει ότι ήδη το είχαν υπόψη τους και είναι κάτι το οποίο θα δρομολογήσουν και ως σύσταση στα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα. Και βεβαίως εμείς θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που η κατεύθυνση από τον ίδιο το διοικητή και την Κεντρική Τράπεζα είναι τέτοια, δηλαδή απόλυτης βεβαιότητας για τη ρευστότητα και τα κεφάλαια των τραπεζών μας, είμαστε στα επίπεδα που πρέπει. Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρο της Βουλής για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και τη συζήτηση που είχαμε για το τραπεζικό σύστημα. Όπως ανέφερε και η ίδια, επιβεβαίωσα την καλή κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και στη βάση των διεθνών εξελίξεων που έχουμε. Να πω επίσης ότι ήμασταν και σε επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα ενός ονείμου Φραγκφούρτη, επειδή επέδειξε το ενδιαφέρον η Πρόεδρος της Βουλής για τις εξελίξεις και ενημέρωνα και είχαμε και επαφή εξ αποστάσεως. Όσον αφορά τις άλλες προτεραιότητες και ανησυχίες, επίσης ενημέρωσα την κυρία Δημητρίου ότι σήμερα είχα συνάντηση με τους εκτελεστικούς διευθυντές των τραπεζών της Κύπρου, όπου θέσαμε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και του θέματος των έγκαιρων και γρήγορων αναδιαρθρώσεων, καθώς και να κοιτάξουν το θέμα του επιτοκίου για τις καταθέσεις. Ακόμα δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Γνωρίζω όμως και μπορώ να σας πω ότι θα απασχολήσει την Επιτροπή Οικονομικών το συγκεκριμένο θέμα που συζητήσαμε σήμερα με τον Υπουργό, με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, συγγνώμη, και η Βουλή θα είναι πανέτοιμη όπως πάντοτε και εγκαίρως να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Αλλά και να έχει ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό γνωρίζω ότι σήμερα γράφει κιόλας και θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά θέλω σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε εδώ και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στη δεδομένη στιγμή και χαιρόμαστε έτσι εν συντομία να ξαναπούμε που ακούσαμε την ενημέρωση του διοικητά της Κεντρικής Τράπεζας. Από εκεί και έπειτα τώρα είναι και η στιγμή να ανταποκριθούν οι τράπεζες με ένα μηχανισμό τέτοιο, ειδικά όσον αφορά την αύξηση την τιμή των επιτοκίων και τον πληθωρισμό όπως τον αντιμετωπίζουμε. Αυτό αναμένουμε, αυτή είναι η δική μας παρέμβαση ως Δημοκρατικός Συναγερμός και αναμένουμε να έχουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατόν.